Ωραίος τύπος. Και βέβαια η Ελένη είδες είναι το νέο ζευγάρι που μάθαμε χθες σαν κυρία. Ο Κώστας Βαξεβάνης και η Δωροθέα Μερκούρη. Ε? Λίγο αυτό τρεις μήνες κιόλας. Είναι μαζί και τρεις μήνες, δεν το είχε πάρει είδηση κανένας. Συναντήθηκαν σε ένα event με κοινούς γνωστούς. Περάσαν και το Πάσχα μαζί στον Παρνασσό. Αλήθεια. Πολύ ωραία. Δεν είδαμε φωτογραφία. Και κάνανε και τα γενέθλιά τους μαζί. Γιατί έχει 4 Μαΐου έχει ο ένας και 6 Μαΐου έχει ο άλλος. Σαβράκια είναι. Βεβαίως. Α, σαν το γιο μου. Ταιριαστεί. Και ξαφνικά μεταμορφώνεται. Ταυράκια είναι. Και ξαφνικά είναι 60 σε κομμωτήριο. Ταυράκια είναι. Ταιριαστούς δεν τους λες. Ταιριαστούς δεν τους λες. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ρε παιδί μου, τι θα πει ταιριαστούς, βρε παιδιά. Ρε παιδιά, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ξέρουμε. Δεν ερωτευτήκατε ποτέ. Μπορεί και να είναι. Μπορεί και να είναι. Δεν τους ξέρουμε. Τα κουτάκια. Ερωτευόμαστε μόνο αυτό, ερωτευόμαστε εκείνο. Μα αυτό έλειπε. Ερωτευόμαστε ότι μας έρχεται κατά κέφαλα. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Τι μας έρχεται κατά κέφαλα. Με 3, με 4, σκυλιά, με 10. Τι κάνει κάτι ο ένας. Ξέρεις εσύ και οι δύο αν μαζεύουν γραμματόσημα. Μπορεί. Λες αυτό να τους ένωσε. Όχι, αλλά θέλω να σου πω. Μην λες έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Ρε παιδί μου, μπορεί να ταιριάζουν πολλοί άνθρωποι. Λέω, εκ πρώτης όψεως φαίνονται τελείως διαφορετικοί. Ρε παιδιά, θα δουλέψω εγώ με το Βαξεβάνη να τον πάρω τηλέφωνο να του πει γραμματόσημα. Να μην πω το προφανές. Άμα τους έκανες προξενιό, δεν θα τους έβαζες μαζί. Ναι, ακριβώς. Δεν θα έλεγες άντε αν τους προξενεύεις. Υπάρχει και ένα κλισέο. Ότι τα εντερώνει ο έρωτας και πάλι. Χτύπησε την πόρτα. Και Ελιάνα μου, θέλω να θυμηθείς και εσύ. Το καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Αλλά έτσι όπως μου το περιγράφετε, αυτό καταλαβαίνω. Επαναφέρω την Ελιάνα σε τάξη, την πάω στο Σιχουάνα. Στο Σιχουάνα και να το χαμό. Ξέρω γιατί την πάω στο Παρίσι πάλι. Για να γλυκά. Εκεί που ψάρευε χάνο στο Σιχουάνα. Στην Παριζιάνα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματάκια. Για πάμε.